Τέσσερις εβδομάδες μετά το μακελιό στο Ελπάσο, η Αμερική μετρά πάλι θύματα. 5 νεκροί και τουλάχιστον 21 τραυματίες είναι ο απολογισμός της νέας επίθεσης ενόπλους της πόλης Μίντλαντ και Οντέσα στο δυτικό Τέξας. Για τη νέα επίθεση ενημερώθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες που οι αγαπημένοι τους τραυματίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη νέα μαζική δολοφονία. Ο Πρόεδρος, εγώ προσωπικά και όλη η κυβέρνηση είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε με όλα τα κόμματα στο Κογκρέσο και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μαζικές φρικαλαιότητες. Ο δράστης λευκός άνδρας περίπου 30 ετών άρχισε ένα πυροβολή αδιακρίτως μέσα από το όχημα που οδηγούσε ένα κλεμμένο φορτηγάκι του ταχυδρομείου εναντίον περαστικών έξω από εμπορικά κέντρα. Έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.